αντιδράσεις είχες από το κοινό όταν έβγαινες με αυτό το υπέροχο μαγιό? Τις τελευταίες θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη που ακούγα ένα ένα τέτοιο. Το αστείο περιστατικό που σας έχει συμβεί πάνω στη σκηνή? Έχεις ξεχάσει χορογραφία? Έχει χαλάσει το μικρόφωνο μου και στην παραλία κιόλας που χόρευα και μου έχουν φέρει μπανάνα. Τη φέρνει ένα παιδί, το θείασο, και το είπα όλο το τραγούδι με μπανάνα, αλλά επειδή κάνω πολλά με τα χέρια, ήμουνα σε αυτό. Λέω, πώς τα κατάφερες, λέω, παιδιά, έχουμε κάνει και τηλεόραση, ξέρουμε να χειριστούμε με μια μπανάνα. Άρα, κοίτα τι μας έφερε το κύμα, τα κορίτσια μου! Για ένα βράδυ! Για μία και μοναδική βραδιά, ξανά μαζί, η Ντόνα και η Ντάιναμος! Ποιος είναι ο πιο σκανδαλιάρης από το θείασο που σας κάνει να γελάτε συνέχεια? Ποιος μας κάνει ή ποιος γελάει και από μόνος του? Ποιος γελάει από μόνος του? Άκης Σακελαρίου, μην το πείτε, αλλά τον πιάνουν από μόνος του τα γέλια. Νομίζω ο Άκης. Ο Άκης είναι ο πιο χάχας. Γελάει με το παραμικρό. Μπορεί να γελάς και μόνος του. Ο Άκης Σακελαρίου είναι ανυπόφορος. Ανυπόφορος γιατί ξεχνιέται, γιατί αργεί, γιατί γελάει επί σκηνής. Κάνει απίστευτα σαρδά. Οπότε είναι ανυπόφορος, αλλά τον αγαπάμε. Είναι ένα τεράστιο ψέμα αυτό. Δεν με πιάνουν ποτέ τα γέλια, είμαι πάρα πολύ σοβαρός, πολύ συγκεντρωμένος. Αλλά δυστυχώς είμαι επιρρεπής καμιά φορά στα αστεία. Εν πάση περιπτώσει, έχει τύχει να φύγω και από τη σκηνή. Ο άντρας που έχω ονειρευτεί δεν θα θέλουνε να με δει. Τραγικό! Ναι. Κι αν τύχαινε να παντρευτεί θα προτιμούσε μια μικρή. Λογικό! Ανακαθείτε από εδώ! Όταν σου δώσαν το πρόγραμμα της περιοδίας, ήξερες σε όλες τις πόλεις που θα πάτε. Θες να απαντήσω, να πω την αλήθεια, θες να γίνω ρεσίλη? Θες να σου πω ότι έχω ένα φίλο που με έβαλε να του διαβάσω κάποια από τη λίστα για να γελάσει, γιατί έκανα κάποια μικρολαθάκια? Όσο μικρότερος ίσως του θεάσου σε προσέχουν οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω αν είμαι μικρότερος. αλλά όχι, δεν με προσέχει κανείς. Δεν με αγαπάει κανείς. Και θα φύγω. Πώς είναι να είσαι πρώην της Δέσποινας Βανδύ? Χαίρομαι που έστω και για 3 ώρες κάθε βράδυ είμαι πρώην της. Θυμάσαι το πιο αστείο περιστατικό που σας έχει συμβεί πάνω στη σκηνή? Ναι, για πες. Δεν ξεχνιέται. Ήτανε με τη Δέσποινα. Εγώ πάντα έκανα βόλτες έξω από το καμαρίνι γιατί έκανα ζέσταμα. Και βλέπω τη Δέσποινα που είχε διάθεση εκείνη τη μέρα να γελάσουμε και είχε βάλει καραγιάννα στα χείλια της και μου λέει, αργεί να βγω έτσι. Της λέω, σε παρακαλώ μην το κάνεις αυτό, είμαι χάχας. Και το σβήνει και βγαίνουμε κανονικά στη σκηνή. Και στην ιδέα και μόνο ότι θα είχε το κραγιόν και θα γελάγαμε, μας έπιασαν νευρικά γέλια και τους δύο. Δυστυχώς το πρώτο κουπλέ και το πρώτο ρεφρέν το τραγουδούσα μόνος μου. Δεν μπορώ να σου περιγράψω, ακόμα αν τη ρωτήσεις και της πεις πότε έχεις γελάσει περισσότερο, αυτό θα σου πει. Νομίζω σχεδόν ρεζιλευτήκαμε. Σχεδόν. Στην υπόκληση τη μάμη της είχα πει, θα βγεις να υποκληθείς. Δεν τρέπεσαι? Να είχα λίγα λεφτά και ένα χέρι να ζεστάνει μια ψυχρή καρδιά.